Αποκαλυπτική είναι η διάλογη Τσίπρα Βαρουφάκη, όπως τουλάχιστον τους περιγράφει ο δεύτερος στο βιβλίο του Adults in the Room. Όπως αναφέρει το Βήμα της Κυριακής, ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν οι διάλογοι στην τελευταία συνάντηση του Υπουργού με τον Αλέξη Τσίπρα το βράδυ του δημοψηφίσματος. Στη 1:30 μπήκα στο γραφείο του, με κοίταξε και μου είπε: Τα κάναμε σαλάτα. Ο Βαρουφάκης διαφώνησε, παραδέχθηκε ότι έγιναν πολλά λάθη, αλλά μία νύχτα σαν εκείνη θα έπρεπε να πανηγυρίζουν το 62% του όχι. Με ρώτησε αν θα άνοιγαν σύντομα οι τράπεζες αναζητώντας δικαιολογίες για τη συνθηκολόγησή του. Ο Βαρουφάκης έκανε πως δεν καταλάβαινε και του πρότεινε για πολλωστή φορά να ξεκινήσουν την έκδοση ηλεκτρονικών ομολόγων στη βάση μελλοντικών τόκων και να κουρέψουν τα ομόλογα του Ντράγκη. Η ενεργοποίηση στο σχέδιό μας ή παραδίνεσαι, είπε στον Πρωθυπουργό. Κατόπιν ο Τσίπρας του είπε: Κοίταξε, Γιάννη, οι προβλέψεις σου ήταν σωστές. Αλλά να ποιο είναι το πρόβλημα. Αν άλλες κυβερνήσεις έδιναν αυτά που έδωσα εγώ, η Τρόικα θα είχε κλείσει τη συμφωνία. Τους έδωσα περισσότερα από όσα τους έδωσε ποτέ ο Σαμαράς και ακόμη θέλουν να με τιμωρήσουν όπως είχε πει. Ας δούμε το θέμα κατάματα. Δεν θέλουν να δώσουν συμφωνία ούτε σε εσένα ούτε σε εμένα. Με το 62% εμένα δεν μπορούν να με αγγίξουν. Εσένα όμως μπορούν να σε καταστρέψουν. Και συνεχίζει ο κύριος Βαρουφάκης. Εκείνη τη στιγμή ο Αλέξης μου εκμυστηρεύθηκε κάτι που δεν περίμενα. Μου είπε ότι φοβόταν να μην πάμε στο Γουδί αν επιμέναμε. Μετά υπενήχθηκε ότι ετοιμαζόταν κάτι σαν πραξικόπημα και ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Στουρνάρας και οι μυστικές υπηρεσίες ήταν σε συναγερμό. Ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωσή του τονίζει ότι η πολιτική δεν είναι κουτσομπολιό και ο δίθεν ριζοσπαστικός λόγος του αποδεικνύεται διαρκώς ότι είναι η άλλη όψη των πιο αντιδραστικών απόψεων μέσα και έξω από τη χώρα. Αναλυτικά στην ανακοίνωσή του υπό τον τίτλο «Οι διαφημιστές του κυρίου Βαρουφάκη», ο ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει: Είναι βέβαιο ότι ο κύριος Βαρουφάκης έχει βρει τους καλύτερους διαφημιστές για την προώθηση του βιβλίου του, τη Νέα Δημοκρατία και αυτούς που ο ίδιος αποκαλεί τρόικα εσωτερικού. Η πολιτική όμως δεν είναι κουτσομπολιό και ο δίθεν ριζοσπαστικός λόγος του αποδεικνύεται διαρκώς ότι είναι η άλλη όψη των πιο αντιδραστικών απόψεων μέσα και έξω από τη χώρα. Του ευχόμαστε καλές πωλήσεις στο νέο του Βίπερ. Την ίδια στιγμή τη διερεύνηση όσων βλέπουν το φως τη δημοσιότητας για την περίοδο Βαρουφάκη στην πρώτη κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα το 2015, ακόμη και με παρέμβαση της δικαιοσύνης, ζήτησαν η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Η Νέα Δημοκρατία αναφέρει ότι όλα θα διερευνηθούν από Εξεταστική Επιτροπή, προσθέτει όμως ότι τα στοιχεία που δημοσιεύονται απαιτούν και τη διερεύνηση από την πλευρά της δικαιοσύνης. Οι κύριοι Βαρουφάκης και Λαφαζάνης περιέγραψαν με σαφήνεια τα σχέδια της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ για έξοδο της Ελλάδας από την Ευρωζώνη. Αν αυτά υλοποιούνταν, ως το τέλος, η χώρα θα οδηγούνταν σε δραματικές καταστάσεις τύπου Βενεζουέλας με απρόβλεπτες κοινωνικές συνέπειες. Όλα αυτά σε κάθε περίπτωση θα διερευνηθούν από Εξεταστική Επιτροπή στη Βουλή. Αλλά τα στοιχεία που δημοσιεύονται απαιτούν και τη διερεύνηση από την πλευρά της δικαιοσύνης. Είναι χρέος της να παρέμβει, να επιτελέσει το καθήκον της και να συμβάλλει στην αποκάλυψη ολόκληρης της αλήθειας. Οι πολίτες το απαιτούν καθώς συνειδητοποιούν ότι εκείνοι πληρώνουν για πολλά χρόνια τα σπασμένα μιας ιδεολειπτικής και ανίκανης κυβέρνησης, αναφέρει η αξιωματική αντιπολίτευση. Την παρέμβαση της δικαιοσύνης ζήτησε και το ΠΑΣΟΚ. Η δικαιοσύνη οφείλει να παρέμβει και η κυβερνητική πλειοψηφία οφείλει να δώσει απαντήσεις άμεσα για όσα αποκαλύπτει στην προδημοσίευση του βιβλίου του το asset της πρώτης κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, κύριος Βαρουφάκης. Αποκαλύψεις που επιβεβαιώνουν όσα υποστήριξε και ο κύριος Λαφαζάνης εκ των στενότερων συνεργατών του κυρίου Τσίπρα για μία δεκαετία στη χθεσινή του συνέντευξη. Δεν μένει αφιβολία ότι ο ΣΥΡΙΖΑ επεξεργαζόταν με πραξικόπημα σχέδιο Β την Ελλάδα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης σε συνθήκες πλήρους καταστροφής και ανθρωπιστικής κρίσης. Ενημερώνουμε του ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ πως ούτως ή άλλως η υπόθεση αυτή θα διερευνηθεί πλήρως. Κανείς δεν μπορεί να παίζει με την ευρωπαϊκή θέση της χώρας και τα συμφέροντα του ελληνικού λαού. Ο κύριος Τσίπρας δεν επιτρέπεται άλλο να κρύβεται. Οφείλει να τοποθετηθεί και να δεχθεί τώρα εξεταστική στη Βουλή, αναφέρει το ΠΑΣΟΚ. Σε πλήρη διερεύνηση όλης αυτής της σκοτεινής περίοδου καλεί και το ποτάμι, προσθέτοντας ότι ο κύριος Τσίπρας δεν δικαιούται να σιωπά. Ο κύριος Τσίπρας μέχρι τώρα έχει αποφύγει να μιλήσει για όσα αδιανόητα αποκαλύπτει κατά καιρούς ο κύριος Βαρουφάκης. Τώρα δεν δικαιούται να σιωπά. Τον καλούμε να τοποθετηθεί και να επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει όλα αυτά τα τυχοδιοκτικά σενάρια που λέει ότι έχει καταγράψει ο πρώην κορυφαίος υπουργός του. Το asset για τη χώρα όπως τον αποκαλούσε. Το ύφος και το επίπεδο των συζητήσεων μόνο adults in the room δεν θυμίζουν. Επειδή όμως ο ελληνικός λαός έχει πληρώσει όλα αυτά με δεκάδες δισεκατομμύρια, δικαιούται να μάθει την αλήθεια με πλήρη διερεύνηση όλης αυτής της σκοτεινής περίοδου. Και θα τη μάθει, ανέφερε ο εκπρόσωπος τύπου του ποταμιού Δημήτρης Τσιόδρας. Αν κάτι αποδεικνύει η αναζωπήρωση της συζήτησης για το 2015, είναι το πώς οι κυρίαρχοι κύκλοι του συστήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης αξιοποίησαν τον ΣΥΡΙΖΑ και τον ψευδεπίγραφο ριζοσπαστισμό του για να συνεχίσουν την αντιλαϊκή πολιτική που δεν πρόλαβαν να ολοκληρώσουν η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ και για να σπείρουν στο λαό την απογοήτευση, αναφέρει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας προσθέτοντας. Αποδεικνύει επίσης ότι η πραγματική φιλολαϊκή εναλλακτική δεν βρίσκεται στα διάφορα σχέδια τμημάτων του κεφαλαίου που οδηγούν το λαό στη χρεοκοπία εντός ή εκτός ευρώ για χάρη της καπιταλιστικής κερδοφορίας, αλλά σε ένα ριζικά διαφορετικό δρόμο ανάπτυξης προς όφελος των λαϊκών αναγκών.